τον κύριο Σωτηρόπουλο να έρθει εδώ κοντά μου. Κύριε Σωτηρόπουλο, αν έχει καλοσύνη, ελάτε κοντά μου να μου πείτε 5 ονόματα. Ελάτε, κύριε Σωτηρόπουλο, να σας δει και ο κόσμος, όχι μόνο να δείχνετε εσείς τον κόσμο και εμάς. Ελάτε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο ένας από τους πολλούς καμεραμέν της τηλεόρασης Skype που εργάζονται εδώ. Κύριε Σωτηρόπουλο, σας ακούω. Ποιος θα κερδίσει το Piaggio πρώτα? 14. Το 14. Το 14 ανήκει σε μια κυρία, στην κυρία Σίκα Παρασκευή, Κορυδαλός Ασκληπιού 4, 4972. Είναι τα πρώτα 4 νούμερα του τηλεφώνου της. Λοιπόν, άλλα 3 νούμερα για να δούμε τα δώρα της Σκέτσας. Δεν θα σας τα δείχνω τώρα. Το 3. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Καλός από την Νεάπολη Θεσσαλονίκη, Νικηταρά 11. Το 12. Το 12. Το 12 είναι, ανήκει στον κύριο Γιώργο Λεμεντζόγλου, Ναϊάδων 83 από το Παλαιό Φάληρο. Κύριε Αγγελάκη, είπα, είναι 3 τα νούμερα, ήταν 3 τα νούμερα για το Sketchers. Είμαστε εντάξει? Ναι. Ή άλλο ένα. Ακόμα ένα για τις Σκέτσες. Το 7. Το 7. Αν τα έχουμε βγάλει, δεν πειράζει. Η Σκέτσες θα δώσει 4 δώρα σήμερα. Το 7 ανήκει στον κύριο Νίκο Γκούνο. Αθήνα πρέπει να είναι, 80-50. Και ο κύριος Σοφρόνης, ο άλλος ο καμεραμάν, να μας φωνάξει ένα νούμερο για να δούμε ποιος θα κερδίσει το ρολόι Φεστίνα. Εδώ είναι ο κύριος Σοφρόνης. Το 10. Δεν το έχει πει ο κύριος Σωτηρόπουλος, κύριος Σοφρόνη, το 10, ε. Ανήκει σε μια κυρία από την Πετρούπολη, την κυρία Δέσποινα Μανίδου, Μακρυγιάννη 71, που κερδίζει το ρολόι Φεστίνα. Να δούμε αναλυτικά τι κερδίζουν οι νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Όταν μεγαλώσω, θα γίνω Piaggio. Γιατί μόνο ένα Piaggio συνδυάζει τη δύναμη με την ομορφιά, την άνεση με τη φινέτσα, την ευρωπαϊκή κουλτούρα με την ασφάλεια στην κίνηση. Piaggio, η ευρωπαϊκή λύση στην κίνηση. Skechers Sport Utility Footwear, what the world's coming to. Festina. Τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές, το κομψό design και τις προσιτές τιμές. Festina. Τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές και τις προσιτές τιμές. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Μπράβο στη Γιουγκοσλαβία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μπράβο στην εθνική μας ομάδα. Πολλά μπράβο στην εθνική μας ομάδα που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Τέταρτη σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αύριο ο Βασίλης Κουντής θα είναι σε αυτή εδώ ακριβώς τη θέση που τον είχατε συνηθίσει εδώ και 14 μέρες για να σας παρουσιάσει την τελευταία εκπομπή του Ευρωμπάσκετ 95. Από τον Χάρη Λευρόπουλο για μία ακόμη φορά να πω πάρα πολλά μπράβο σε όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν νυχθημερών για να σας παρουσιάσουν το Ευρωμπάσκετ εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Πέτυχαν στο έργο τους και αυτό το γνωρίζουμε από την δική σας ανταπόκριση, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που ξενυχτήσατε και απόψε κοντά μας. Ραντεβού αύριο με το Time Out Ευρωμπάσκετ με τον Βασίλη Σκουντή. Περίπου στις 12 και 4 από όλους εμάς. Καλό ξημέρωμα.